Σας ρωτούσα λοιπόν χθες, κύριε Χριστοφοράκη, σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας, μας λένε τι γίνεται με τις πλατφόρμες εάν δικαιούνται, ας πούμε, να πάρουν Fuel Pass 2. Φέρνω ένα παράδειγμα. Με πήρε ένας κύριος εκεί από την Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ο κύριος Κώστας, και λέει: ρωτήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ, να κάνω εγώ όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα, γιατί δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Έχω αγροτικό αυτοκίνητο, αλλά κινείται με βενζίνη, όχι με πετρέλαιο. Εγώ δικαιούμαι να πάρω Fuel Pass 2? Και επειδή υπάρχουν πολλά έτσι τέτοια περίεργα σε ερωτήσεις, απλά και πρακτικά είπα, με τη δική σας την βοήθεια, να δώσουμε μία παραπάνω πληροφορία, δύο παραπάνω πληροφορίες, αν και εσείς βέβαια και από την άλλη, σαν Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, έχετε πει και έχετε ξεκαθαρίσει ότι η εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Energy Pass και Fuel Pass, κοινωνικός τουρισμός και επιδότηση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως και οποιαδήποτε άλλη αίτηση επιδοματικού χαρακτήρα, δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση επαγγελματία λογιστή, όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί δεν είσαστε άνθρωποι ή δεν είσαστε επαγγελματίες, αλλά γιατί τρέχουν και φορολογικές δηλώσεις. Γιατί τρέχουν χιλιάδες άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις που είναι ανηλυμένες υποχρεώσεις των λογιστών απέναντι στους πελάτες τους. Και γιατί για μια ακόμα φορά η ατομική φωνή, κάθε κραυγή θα λέγα πλέον, έτσι, κάθε ελεύθερο επαγγελματία λογιστή, κάθε τοπική ένωση ακόμα ή της Ομοσπονδίας, δεν εισακούεται στο Υπουργείο, που λέμε το εξής απλό, ότι κύριε, όταν ανοίξετε μια πλατφόρμα καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα της. Ή ρωτήστε μας αν δεν ξέρετε πότε είναι φορτωμένο το πρόγραμμα των λογιστών με δηλωτικές υποχρεώσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι ίδιοι το διαμορφώνετε και αυτό το πρόγραμμα. Μη φορτώνετε σε καταληκτικές ημερομηνίες επιπλέον πλατφόρμες κοινωνικής πολιτικής επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτό το έχετε πει, ναι, και το έχετε πει κατά κόρον. Κάντε μου μια χάρη, βοηθήστε λίγο παραπάνω για να μπορώ να σας ακούω καλύτερα, να σας ακούει ο κόσμος καλύτερα κυρίως, διότι κάπου φεύγει, κάπου έρχεται η φωνή και ταλαιπωρούμε κόσμο, κύριε Χριστοφοράκη. Τώρα ξέρετε, καλύτερα. Έτσι, γιατί ξέρετε, hands free, bluetooth, ναι, 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 και τα λοιπά, ότι μας, ναι, δημιουργούν θέματα. Λοιπόν, ναι, για συνεχίστε λοιπόν. Εσείς τους τα έχετε πει όλα αυτά, εκείνοι δεν τα κάνανε όλα αυτά, ο κόσμος δεν ξέρει. Άλλος δεν έχει την ευχαίρεια χρήσης του διαδικτύου και γίνεται εκεί λίγο του κουτρούλιο γάμος. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με αυτή την περίοδο. 36 έχουμε τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Σήμερα που μιλάμε, οι δηλώσεις λήγουν 36. Προφορικές παρατάσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν μας καλύπτουν, και αν λάβουμε υπόψη και τα δεδομένα του παρελθόντος, προφορική παράταση τελικά δεν νομοθετήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να πληρωθούν πρόστιμα και κυρίως από συναδέλφους δικούς μας που πίστεψαν την προφορική παράταση και τελικά βρέθηκαν να πληρώνουν πρόστιμα για πελάτες τους. Οπότε τι εξηγούμε με την επιστολή μας και θα πούμε μετά αν θέλετε στατιστικά. Είμαι γι' αυτό σας κάλεσα, για να δώσουμε διευκρινήσεις, ναι, αλλά ναι, δίνουμε στοιχεία και για το άλλο θέμα. Με λίγα λόγια, τι λέμε, ότι οι ανηλυμένες υποχρεώσεις των λογιστών και με βάση τον επαγγελματισμό τους και την συμφωνικότητά τους είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι εργατοασφαλιστικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων και πολιτών. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε αναλάβει, είτε με συμφωνητικά είτε με είναι συμβατική υποχρέωση, εν πάση περιπτώσει, του κάθε συναδέλφου να την υλοποιήσει. Η εξυπηρέτηση των διαφόρων πλατφορμών που ανοίγουν με μανία, θα έλεγα πλέον, έχει περάσει τα επόρα από κάτι άλλο. Καταιγιστικό άνοιγμα πλατφορμών, να φανταστείτε ότι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξαν τρεις και ανακοινώθηκαν άλλες δύο που θα ανοίξουν τις επόμενες μέρες. Mm-hmm, mm-hmm. Οι οποίες ανοίγουν, εξακολουθούν και ανοίγουν ακόμα και τώρα. Απογευματινές έως βραδινές ώρες με έμφαση στα Σαββατοκύριακα. Με καταληκτικές ημερομηνίες που είναι εξαιρετικά περιοριστικές και λαμβάνουν υπόψη ημερολογιακές ημέρες και όχι ημέρες εργασίας. Ενδεικτικά, ας πούμε, η πλατφόρμα του PowerPass έχει 13 ημερολογιακές ημέρες. Άνοιξε Παρασκευή απόγευμα, μετράει τις 13 Παρασκευή το απόγευμα. Βγάλετε με τα δύο Σαββατοκύριακα και πείτε με εμένα μέχρι 36 πόσες ημέρες μένουν για να υλοποιηθούν όλες αυτές τις πλατφόρμες. Με την ταυτόχρονη υποβολή 3 εκατομμυρίων δηλώσεων που εναπομένουν ακόμα έως 36. Με την ταυτόχρονη καταληκτική ημερομηνία
στις 36 του για τη διαβίβαση των εισόδων των επιχειρήσεων στο My Data, που ναι, δεν είναι υποχρέωση των λογιστών, αλλά τελικά το κάνει ένας άλλος, το κάνει και αυτές στους λογιστές τείνουν να καταλήξουν και διαβίβαση. Δεν μπορεί το σύνολο των λογιστών να υλοποιήσει τις πλατφόρμες. Ωραία. Λέτε, λοιπόν... Καλούμε λοιπόν τον κόσμο, επειδή οι πλατφόρμες στο 90% από αυτές είναι διαδικασίες απλές και επειδή η κωδική του τάξη είναι ατομική του κάθε πολίτη και δεν είναι του λογιστή του. Τουλάχιστον όσοι έχουν μια στοιχειώδη εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα με τους υπολογιστές, μπορούν να συμπληρώσουν αυτές τις πλατφόρμες μόνοι τους. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, συμβουλευτικά μπορούμε να δώσουμε την άποψή μας και σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί, ξεκαθαρίζουμε, σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί να υποβληθεί η οποιαδήποτε πλατφόρμα από επαγγελματία λογιστή χωροτεχνικό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι υπηρεσία η οποία θα πρέπει μάλιστα να αμυχθεί για αυτό. Ωραία, Fuel Pass 2. Αυτό το οποίο ξέρετε εσείς, καταλάβατε τα διευκρινιστικά τα οποία υπόθηκαν από τους δύο υπουργούς και από τον κύριο Γεωργαντά και από τον κύριο Σταϊκούρα. Σταϊκούρας Γεωργαντάς, πείτε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ αν περιλαμβάνουν αγροτικά αυτοκίνητα, γιατί την προηγούμενη φορά λέγατε ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρετε με την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο κάποιοι έμειναν απ' έξω, αυτοκίνητα επαγγελματικά έμειναν απ' έξω κλπ. Και με συγκεκριμένα τώρα θέματα, ερωτήματα, ακόμα και αγροτικά, βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, πείτε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ τι περιλαμβάνει και τι όχι. Fuel Pass 2 και με ό,τι έχει ανακοινώσει, γιατί θα υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα. Η διαφοροποίηση του Fuel Pass 1 είναι η αύξηση του ποσού της επιταγής της επιδότησης σχέση κρίσης θα πάει στα 100 ευρώ. Η αύξηση του εισοδηματικού κριτήριο από τις 30 στις 45.000 ευρώ. Έχουμε όμως εδώ και μία αλλαγή στο έτος αναφοράς προς το εισόδημα πλέον. Έτος αναφοράς είναι το 21 και όχι το 20 που ήταν στο προηγούμενο. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη αναφορά, τουλάχιστον προφορικά, αν θα καλύπτονται αγροτικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως είδους καυσίμων. Στο Fuel Pass 1 δεν ήταν μέσα. Δεν ήταν μέσα. Ούτε τώρα ακούστηκε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον στη συνέντευξη που έδωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Ρωτάνε για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα επίσης, τι γίνεται. Όχι, είναι πάλι από ό,τι καταλάβαμε από τη συνέντευξη, και νομίζω ότι αν εντάξουν τα επαγγελματικά αυτοκίνητα θα το ξεκαθαρίζαν από τη συνέντευξη ήδη. Από ό,τι ακούσαμε από τη συνέντευξη, αφορά πάλι πιο ταχύ αυτοκίνητα, είναι και στα πρότυπα οι δικαιούχοι ως προς το είδος του οχήματος. Θα είναι οι ίδιοι με το Fuel Pass 1. Δεν δείχνει κάτι διαφορετικό η συνέντευξη. Μακάρι η έκπληξη να έρθει με την υπουργική απόφαση την εφαρμοστική, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των νοσημάτων ή εν πάση περιπτώσει ας γίνει ένας διαχωρισμός, γιατί ξέρετε, είναι ουσία, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Το αγροτικό όχημα στο 95% των περιπτώσεων τουλάχιστον είναι και το γιο ταχύ της οικογένειας. Ο αγρότης έχει ένα όχημα με το οποίο εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες του ως επαγγελματίας αγρότης, όσο και τις ανάγκες μετακίνησης της οικογένειάς του. Ειδικά για τα αγροτικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση και ο λόγος είναι αυτός που σας προανέφερα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ίδιοι οι δικαιούχοι προς το παρόν με το Fuel Pass 1, ούτως ή άλλως θα δοθούν κάποια στιγμή διευκρινήσεις. Τι μου λες, Κατερίνα, ήθελες κάτι να ρωτήσεις. Κυρία Λουγιάκη, σας διακόπτω, ως προς το είδος του οχήματος, γιατί αλλάζουν οι δικαιούχοι με την αύξηση του ορίου στις 45.000 ευρώ, όπως θα αλλάξουν πάρα πολύ και σε σχέση με το έτος αναφοράς, που δεν θα είναι πλέον το 20, θα είναι το 21. Μάλιστα. Αν έχω το χρόνο να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί το 20 ήταν χρονιά COVID. Είχε πάρα πολύ χαμηλά, δηλώθηκαν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα, γιατί είτε εργαζόμενος ήσουν, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είχες μειωμένα εισοδήματα. Το 21, ναι, μεν ήταν χρονιά COVID, αλλά με πολύ λιγότερα μέτρα. Άρα λοιπόν έχουν δηλωθεί πιο αυξημένα εισοδήματα, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι και το 2020 ωραία είχαν απενεργοποιηθεί, ανασταλεί τα τεκμήρια, ενώ το 21 έχουν επανέλθει, άρα λοιπόν θα υπάρχει και το τεκματό εισόδημα.
Ωραία. Με φορολογικά λοιπόν δεδομένα του 2021 θα γίνει η χρήση αυτή του επιδόματος. Νησιά με άλλο ποσό, υπηρετική Ελλάδα άλλο ποσό, γεωταχεία άλλο ποσό, μηχανάκια άλλο ποσό, αν πας με εφαρμογή άλλο ποσό, αν στα πιστώσουν στο λογαριασμό σου άλλο ποσό. Αυτά είναι τα περιβόητα της πλατφόρμας. Μια πλατφόρμα η οποία αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου, όσο αναμένεται ή μέσα στον Ιούλιο. Τέλος Ιουλίου θα πάει η πλατφόρμα για να ανοίξει από ό,τι διαρρέεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ένας από αυτούς είναι, έχουν προλάβει να καθαρίσουν και τις φορολογικές δηλώσεις του 2021 για να ληφθεί υπόψη το σωστό εισόδημα. Μάλιστα. Τέλος Ιουλίου θα πάει. Ωραία. Ούτως ή άλλως, εκκρεμούν ακόμα 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Προθεσμία επίσης να πούμε για άλλη μια φορά ότι λίγοι για την κατάθεσή τους 36ου, προφορικές και μόνο προφορικές μέχρι στιγμής οι παρατάσεις που δίδονται, εάν δεν είναι κάτι γραπτό σημαίνει ότι πάμε σε εκείνη τη διαδικασία που λέει πληρώνεις πρόστιμο όπως έγινε και προηγούμενα χρόνια. Ερώτημα προς εσάς, θα δοθεί νέο επίδομα μέσα στο καλοκαίρι προς συνταξιούχους ή ανθρώπους σε ευάλωτες ομάδες στα πρότυπα των 200 ευρώ που είχε δοθεί τους προηγούμενους μήνες? Είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζεται να δοθεί πάλι μια πλατφόρμα, μια επιταγή με πλατφόρμα, μια επιταγή ακρίβειας όπως είχε δοθεί τους προηγούμενους μήνες. Είναι ένα σενάριο αυτό, διάφορα σενάρια εξετάζονται και αν λάβουμε υπόψη μας ότι όλα δείχνουν ότι βαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν είναι οι εκλογές θα είναι λιγότερο από χρόνο, οπότε εξετάζεται και αυτό. Δημήτρη Χριστοφοράκη, γελάω, συγγνώμη. Αλλά αλήθεια λες. Σε χαιρετώ, σε καλημερίζω. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.